μπορεί να φταίει, κρατούσε μου. Δεν μπορεί να κρατήσω μα μισού κιλά είναι αυτή. Σε πόλη. Άρα με τους σκουτούσαν. Εγώ δεν πίστευα. Εγώ δεν πίστευα. Το μάσταρο που έκανε αυτός είναι που άρα πολύ λάθος. Μπορεί να σκοτώσουν όμως 5-6 άτομα, 10 άτομα. Ραντεβού με το θάνατο είχε το πρωί της Δευτέρας ένας άτυχος 45χρονος Αιγύπτιος αλληεργάτης στο λιμάνι της Χεραμωτής. Όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το πιθανότερο εξαιτίας φθοράς λόγω παλαιότητας, μια σιδερένια δοκό που προερχόταν από σύστημα ρεμούρκησης καϊκιών, αποκολλήθηκε από το σύστημα και έπεσε στο κεφάλι του με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Το θέμα είμαι Ζιάδα Ρασίτ, τόσα χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα από 1974. Και είμαι χρόνια με τον Γιώργο Μανουλή και με τον κύριο, τον καλύτερο καπτάνιο που υπάρχει στην Καραμωτή. Δηλαδή δουλεύετε χρόνια μαζί τους. Ο καπτάν Λιβέρη, το καλύτερο άνθρωπο που υπάρχει η καπτανή εδώ στο Καβάλα. Το ξέρουμε καλά πόσα βοηθάει εμάς. Και άκουσα τον, είμαι στον Μπάρκα. Οι ψαράδες ξέρουν όμως τι είπαν να μπέλα Μαντουρός. Ακούσατε το θόρυβο που έπεσε το σίδερο. Έπεσε μπομ. Το παιδί που σκότωσε όμως είμαστε στην πρώτη ξαντρίφια. Και εγώ την έφερα από το μάνα τους. Εγώ την έφερα από το μάνα τους. Μα τα αδροφό είναι. Και μου είπανε ο Άγμε τους σκότωσαν. Εγώ δεν πίστευα. Εγώ δεν πίστευα. Έρχεται λοιπόν το παιδί, έχω πρόβλημα στο μέση. Και δεν αντίσχομαι τα μπούδια μου λοιπόν και έρθα, έδωσα του μπήκα. Είμαι ψαράς, είμαι νύτικα στο θάλασσα και ξέρω ότι πώς θα μπήσει η μπήκα. Ράδι και σέρνε τι πάει να μπει η λάμπα ή η τρύπα που πάει η μπύρος για να μπαστάει η αγκαντάρη. Ξεκούλησε. Δεν είναι κουλούμε. Από εκεί πάνω ξεκούλησε. Από εκεί πάνω στο φάση. Ξεκούλησε. Δεν είναι κουλούμε αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό τι βάρος μπορεί να σηκώσει, ξέρουμε. Αυτό, εμείς βάζουμε αυτό για να κουβαλάει το βάρος μέχρι όμως 2.000 κιλά. Κάνα λόγος. Έχουμε ρομπότ, έχουμε ψαρία, έχουμε μπάρκες. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ βάρος. Για να μπορεί αυτό να αντέχει. Αλλά το κόλλωμα που κάνουν δεν αντέχει. Δηλαδή, ένα ανεξούδητο. Το κόλλημα που έγινε, το κομμάτι που κολλήθηκε πάνω εκεί δεν κολλήθηκε σωστά. Εξυγχώρησε όμως, δε, και δεν είναι κολλημένη σωστά. Είχαμε αυτό το δυσάρεστο συμβάν χτες εδώ σε ένα καΐκι. Ήταν και πολύ νέος άνθρωπος. Τι να πούμε, είναι συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους του εδώ, γιατί όλοι εδώ από την Αίγυπτο που δουλεύουν σε αυτά τα καΐκια είναι όλοι μια ομάδα, μια οικογένεια. Εμείς σαν Δήμος προσπαθήσαμε από χτες ήδη μέσω του ανταποκριτή του ΟΓΑ να καλύψουμε αν μπορέσουμε τα έξοδα κηδείας του, αυτά που παίρνει ο κάθε ασφαλισμένος του ΟΓΑ, και αν μπορέσουμε και έχει τους πληρεί τους όρους, είναι τουλάχιστον 5 χρόνια ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, να τον βγάλουμε και κάποια μικρή σύνταξη ατυχήματος. Τι να πούμε, ήταν πολύ δυσάρεστο, λυπούμαστε, ήταν κρίμα. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε από παρουσία αρκετών συναδέλφων του, οι οποίοι προς στιγμήν δημιούργησαν ένταση όταν προσπάθησαν να αποτρέψουν τη συγκομιδή της ορού στο νοσοκομείο λόγω φόβους για πιθανή συγκάλυψη του συμβάντος. Τελικά η ορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία, ενώ το λιμενικό διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.